Η μέρα των μπλε σήμερα καταφέρει να μας νικήσουν. Δυστυχώς κατάφερε να μας νικήσουν σε ένα πολύ σημαντικό αγώνισμα. Δεν ήταν ένα απλό έπαθλο φαγητού, ήταν ένα έπαθλο ασυλίας, το οποίο είναι από τα πιο σημαντικά έπαθλα μέσα στο παιχνίδι. Στα ματσαρίσματα που κάναμε, δεν λέω ότι ο Στέλιος είναι κακός παίχτης. Απλά έπρεπε να βγουν, θεωρώ, εκείνα τα τρία, σε αυτή τη διαφωνία που είχαμε το Σπύρο, πρέπει να βγαίνουν, έχουμε τρία ματσαρίσματα, δύο παίχτες μένουν έξω. Τρία ματσαρίσματα πρέπει να μπαίνουν μέσα. Αυτό που σας έλεγα. Η αλήθεια είναι ότι οι μαχητές βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα. Αυτό που είχαμε πει στο χθεσινό αγώνα και εγώ και η Σταυρούλα, ότι φαίνεται μια καινούργια μπλε ομάδα και συγχαρητήρια που ξαναγεννήθηκαν μετά από τόσες ήττες και τόσες χαμένες ασυλίες και φτάσαν τον αγώνα στο flag race. Βέβαια, κάποιοι συμπαίκτες μου όπως ο Νίκος δεν το δέχεται ποτέ αυτό και έλεγε ότι δεν μας βγήκαν τα δικά μας ματσαρίσματα και θα δούμε αύριο. Τώρα να δούμε τι θα δούμε. Και τα ματσαρίσματα ήταν σωστά. Και μια χαρά ήταν ο πάγκος μας και ανταγωνιστικοί ήμασταν. Ήτανε να κερδίσουν, ήταν ικανότεροι, τέλος. Χαίρομαι για τους μπλε που βρήκαν την αγωνιστικότητά τους, βρήκαν τον ενθουσιασμό και την ψυχολογία εκείνη που είχαν ανάγκη για να ανταποκρίνονται σε κάθε αγώνισμα και φέραν τη νίκη. Μπράβο στους μπλε που νίκησαν.